Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον γνωστό ηθοποιό Νίκο Αναδιώτη, ο οποίος συστρατεύτηκε με την Νίκη, παράλληλα βεβαίως με τις καλλιτεχνικές σου δραστηριότητες. Νίκο, θέλω καταρχάς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο με το νεοσύστατο, θα πω, κόμμα της Νίκης. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Σωτήρι μου, θα σου πω την αλήθεια, ότι καταρχάς δεν μ' αρέσει να το πω καλό κόμμα. Δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Έτσι. Δεν είναι ωραίος ο όρος, γιατί θυμίζει καταστάσεις και που έχουμε όλοι από το παρελθόν. Και αν ήταν κόμμα, δεν θα ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Η Νίκη, λοιπόν, είναι ένα κίνημα, να το ξέρει ο κόσμος ξεκάθαρα, ότι είναι δημοκρατικό, πατριωτικό. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, δεν είμαστε, να ξεκαθαρίσουμε, όπως θέλουν να μας αποκαλούν, δεξιά, προφανώς ούτε και αριστερά. Εμείς κοιτάμε μόνο μπροστά. Το κίνημα αυτό είναι από το λαό, για το λαό. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και καμαρώνουμε για αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε ικανοί. Είναι κάτι διαφορετικό. Το ότι δεν είμαστε επαγγελματίες, χαιρόμαστε, καυχόμαστε και μακάρι αυτό να το καταλάβει ο κόσμος που θα ήθελε να μας στηρίξει. Λοιπόν, είμαστε από το λαό. Έχουμε φίλους και γνωστούς ανθρώπους, απλούς, κανονικούς, από την κοινωνία. Επειδή ακούγονται πολλά τον τελευταίο καιρό και από τον Πρωθυπουργό, εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε τη φέτα που αγοράζουμε και όλα τα προϊόντα. Ξέρουμε πόσο πονάει το πορτοφόλι μας. Εν αντιθέσει, φαντάζομαι, γιατί δεν έχω γνωστούς και δεν θα ήθελα να έχω και φίλους επαγγελματίες πολιτικούς, που δεν ξέρω αν ποια είναι η τελευταία φορά που έχουν πιάσει χρήματα στα χέρια τους να δουν από τι υλικό είναι φτιαγμένα. Αν είναι ακόμα χάρτινα ή έχουν άλλη υφή. Λοιπόν, η Νίκη κάνει μια αγνή, καθαρή προσπάθεια. Αυτό με έπεισε εμένα να συστρατευθώ μαζί της. Βεβαίως, η πρόταση μου έγινε από τον αγαπητό, τον πρόεδρο της καρδιάς μας, όπως τον αποκαλούμε εμείς, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Και τη θεωρώ τιμητική, γιατί με τιμά αφενός το ότι βρίσκομαι σε ένα ευρωψηφοδέλτιο που καλύτερο δεν υπάρχει κανένας άλλου κόμματος και προκαλώ τον οποιονδήποτε να πάρει, να διαβάσει, να γνωρίσει τα πρόσωπα μέσα από ένα φυλάδιο της Νίκης και να το συγκρίνει με οποιοδήποτε άλλο. Ποιο είναι το γενικό στίγμα του ψηφοδελτίου? Μου έλεγες πάνω ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική τους σταδιοδρομία, κανείς δεν είναι πολιτικός, διακρίνονται ίσως στον χώρο τους, όπως εσύ στον καλλιτεχνικό χώρο. Πώς θα το χαρακτήριζες δηλαδή? Το πιο πλήρες σε όλους τους τομείς ευρωψηφοδέλτιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απόστρατοι. Εναποστρατεία αντιστράτηγοι, επιστήμονες σε υψηλό επίπεδο γνώσεων, συμπληροφορικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ιατροί, καθηγητές νομικούς, καθηγητές νομικής, άλλοι που είναι νομικοί, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες που ασχολούνται με τη γεωργία. Τι να προτιμηθώ, είναι 42 άτομα ένα και ένα, σοβαρές προσωπικότητες όμως σαν άνθρωποι, και αυτό μπορεί να το αποδείξει η στάση ζωή τους. Ωραία. Λοιπόν, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο, λοιπόν, με αυτά τα υπόλοιπα 41 πρόσωπα, σύν ότι είναι και ιστορικό, γιατί είναι το πρώτο ευρωψηφοδέλτιο της Νίκης. Εμείς θα μπούμε στη Βουλή, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το ποιος θα εκπροσωπεί τη Νίκη, ποιο πρόσωπο, έχει λιγότερη σημασία, αν θα είναι το δικό μου ή κάποιο άλλο, γιατί έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε τις ίδιες αξίες και την ίδια πολιτική που θα πάμε εκεί να φωνάξουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακουστούμε, να ακουστεί η λογική απλή του Έλληνα, η οποία κοντεύει να σβηστεί, και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί κάνουμε πολλές κουβέντες με συνανθρώπους, φίλους περισσότερο, να λέμε τα απλά και τα λογικά και να κοντεύουμε να τα ψιθυρίζουμε κιόλας. Έχουμε φτάσει εκεί και κοιτιόμαστε δεξιά-αριστερά να δούμε αν είμαστε ούφο ή όχι. Εντάξει. Λοιπόν, ο λόγος που εγώ αποφάσισα να πω το ναι, πέραν της πρότασης που μου έγινε, είναι ότι λέω στη γυναίκα μου, να σου πω κάτι, αγάπη μου, ως πότε θα κουτσομπολεύουμε στον καναπέ για το τι γίνεται στην κοινωνία που μας απασχολεί, γιατί ζούμε εμείς και έχουμε φέρει τα παιδιά μας? Καλά τα λέμε, καλά σχολιάζουμε, καλά κρίνουμε ότι είναι κακό αυτό που συμβαίνει ή παράλογο το άλλο που ψηφίζεται. Οπότε της λέω, εγώ θέλω να αγωνιστώ γι' αυτό. Τουλάχιστον να έχω να διηγούμε ότι έκανα μια μικρή προσπάθεια.
δεν θα ήθελα να περάσει αυτή η περίοδος που είναι, θεωρώ, γράφεται ιστορία για τον τόπο αυτό, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την οποία θα με έβρισκε μετά από χρόνια και δεν θα είχα να διηγηθώ κάτι στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, πρώτα ο Θεός. Ας πέσω, αλλά ας πέσω όρθιος. Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα το σοβαρό, για ποιο λόγο πρέπει να αγωνιστείτε? Γιατί θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε στο τέλος. Ξέρετε, εμείς επειδή δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, επαναλαμβάνω και το τονίζω, δεν έχουμε και πολιτικό λόγο όπως έχει συνηθίσει κάποιος να ακούει. Ακούει για ανάπτυξη, ακούει για οικονομία, ότι ανθεί στην Ελλάδα. Στα λόγια, βέβαια στις τσέπες κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει, διότι αφενός η ακρίβεια έχει φτάσει σε ύψη δυσθεώρατα, σε όλα τα αγαθά, τι να πω, από τα καύσιμα που θέλουμε να μετακινηθούμε ή στο φαγητό που θέλουμε να φάμε. Τα ενίκια σε όλες τις πόλεις είναι λες και ακόμα και σε μικρές επαρχιακές, λες και μένει στο κέντρο του Παρισιού. Δηλαδή, απορώ πως ένας δημόσιος υπάλληλος με τα λεφτά που παίρνει θα μπορεί να νοικιάζει ένα σπίτι και να χρειάζεται 600 ευρώ μόνο για το ενίκιο. Δηλαδή, αν πρέπει να προσθέσεις λογαριασμούς και τα υπόλοιπα, θέλει ο ένας από τους δύο, αν έχει σύζυγο, να πληρώνει μόνο τα πάγια. Και 600 ευρώ για ένα σπίτι 70 τετραγωνικών, έτσι. Όχι να ζήσει μια οικογένεια. Μα είναι τρέλα. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία, δηλαδή πριν μια πενταετία, εξαετία, δεν υπήρχαν αυτά τα ενίκια. Τέλος πάντων, δηλαδή υπάρχουν τρόποι να λύσουμε το πρόβλημα, όχι ως διαμαγείας και μέσα σε μια νύχτα, αλλά σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί ζω στην Ελλάδα. Από επιλογή έχω φύγει από την Αθήνα και όχι από ανάγκη. Έχω επιλέξει να ζω σε μια επαρχία. Πού? Στο Αίγιο. Είναι 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και θα μου άρεσε πάρα πολύ όλες οι επαρχίες της Ελλάδας να ξεκινούν να ανθούν. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη. Η ζωή στην επαρχία μπορεί να γίνει καλή και βιώσιμη, αλλά δεν φτάνει να έχεις ένα ωραίο τοπίο και να το απολαμβάνεις. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να χορτάσεις και το στομάχι. Το πρόβλημα στην επαρχία είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραία χωριά, τα οποία ερημώνουν, διότι. Ας σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν υπάρχουν σχολεία. Δηλαδή, αποφασίζω εγώ με την γυναίκα μου να ασχοληθούμε. Έχουμε μια πολύ ωραία ιδέα να ασχοληθούμε με κτηνοτροφία, εγώ σου λέω, με σύγχρονα μέσα. Και θέλουμε να πάμε σε ένα ωραίο χωριό. Οκ, θα πάμε. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, δεν έχει σχολείο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό γίνεται επί τούτου, να ερημώσουν τα χωριά και οι επαρχίες και να συγκεντρώνεται ο κόσμος στις μεγάλες πόλεις. Και θα θέσω ένα ερώτημα. Το λέω συνεχώς και απάντηση δεν έχω πάρει. Να μου βρει κάποιος μία χώρα η οποία έχει συγκεντρωμένο το μισό πληθυσμό της σε μία πόλη. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, φοβερό αυτό που γίνεται. Ναι, δεν υπάρχει, αλλά γιατί συμβαίνει σε εμάς αυτό το πράγμα? Και δεν ακούμε για πολιτικές αποκέντρωσες. Κάποτε το ακούγαμε. Μα αυτό τώρα, ναι. με τρελαίνει εμένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας στη Γαλλία και βλέπεις χωριά, περνάς περασικώς και λες πω, τι ωραία. Δηλαδή, ονειρεύεσαι ότι θα μπορούσα να ζήσω σε έναν άλογο τόπο, αλλά στην Ελλάδα να ήταν αυτό. Γιατί και εμείς δεν στερούμαστε από ωραία μέρη. Λοιπόν, θέλω κάποιος επίσημα να μου απαντήσει ποια η λογική στην Ελλάδα ο μισός πληθυσμός να είναι συγκεντρωμένος στην Αθήνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το λάθος είναι και η δεκαετία 60 και 70 που συνέρεσε όλο αυτό. Ωραία, ναι, αλλά πάνε 50 χρόνια. Δεν πρέπει να το πήραμε χαμπάρι. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να μην συνεχίζεται αυτό. Τέλος πάντων. Άλλος λόγος ο οποίος θέλω να αγωνιστώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ και να εξηγήσω. Γιατί προωθείται τόσο έντονα από όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, η woke agenda. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ μέσα μου πιστεύω ενδόμηχα ότι είναι λίγοι αυτοί που το προωθούν, απλά έχουν δύναμη και τη λεβόα. Πώς θα όριζες τη woke agenda? Είναι καινούριος όρος και δεν το γνωρίζουν όλοι. Τα δικαιώματα των ανθρώπων που συμφωνώ σε αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα εξισώσω με το θέλημα του καθενός. Το τι θέλω εγώ δεν σημαίνει ότι είναι και δικαίωμά μου. Μπορεί να θέλω να σε πλακώσω συμπουνιές τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Λοιπόν, το ότι οι προτιμήσεις, οι σεξουαλικές, ότι θέλουμε να κάνουμε στο δωμάτιό μας και δεν μας το απαγορεύει και κανείς, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και δικαίωμα στην κοινωνία μας. Και για να μην παρεξηγηθώ τι εννοώ. Γιατί το έχω πει, αλλά δεν έχω αλλάξει και γνώμη πάνω σε αυτό. Όλα τα δικαιώματα ως προς την κοινωνία τα είχαν τα ομόφυλα-οφυλά ζευγάρια. Όλα. Και τις δουλειές τους είχαν και στις υπηρεσίες τους αναγνωρίζανε. Δεν στερούνταν
κάποιας αναγνώρισης κάποιου δικαιώματος σαν πολίτες. Υπήρχε το σύμφωνο συμβίωσης, οπότε νομικά κατοχυρωμένα. Κατοχυρωμένα όλα. Άρα, τι παραπάνω προσδοκούν? Δεν είναι ο γάμος που θέλανε απλά να αναγνωριστούν από το Δημαρχείο σαν ζευγάρι, γιατί δεν θα τους προσθέτει και κάτι. Τι να βάλουν ένα κοστούμι ή ένα νηφικό, δεν ξέρω τι θα προτιμήσει ο καθένας. Όχι. Ξεκάθαρα, αυτό που ήθελαν είναι να έχουν δικαίωμα στο να μεγαλώνουν παιδιά. Στο οποίο εμένα προσωπικά, σαν Νικόλαο Αναδιώτη και εκπρόσωπο τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και μετά ως στέλεχος της Νίκης, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πώς να το κάνω? Θα μου πεις, ωραία, δεν το βρίσκει εσύ, το βρίσκει ο άλλος. Να ρωτήσουμε ένα παιδί το οποίο είναι αγνό σε ηλικία και σε ψυχή, λόγω της ηλικίας του, είναι αγνό και στην ψυχή του, πώς του φαίνεται κάτι τέτοιο, έχουν κάνει ένα μικρό γκάλωπ, γιατί εγώ το έκανα άθελά μου με το δικό μου το παιδί. Το οποίο, ό,τι συζητάω με τη σύζυγό μου, δεν είναι ισολαπάροντα τα παιδιά μου, γιατί δεν έχουν και την ηλικία την κατάλληλη για να μπορούν να αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που ακούν. Όμως, θα το πω δημοσία. Την ημέρα εκείνη που θα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο αυτό, εμένα ήμουν ανήσυχος, χωρίς να το ξέρω. Δεν μπορούσα να το χωνέψει το μυαλό μου ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα ψηφίσει αυτό το πράγμα, χωρίς να υποχρεούται. Δεν είχε καμία υποχρέωση σε καμία Ευρώπη να το κάνει. Η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Καλά, το χοντρένουμε λοιπόν, ακόμα. Λοιπόν, ας φτάσουμε. Επειδή άλλες περίπου 20-30 χώρες το έχουν στο δικό κόσμο. Ωραία. Ναι, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένη η Ελλάδα να το κάνει αυτό. Οπότε ήμουν ανήσυχος εκείνη τη μέρα και ο γιος μου το κατάλαβε το βράδυ που τρώγαμε και μου λέει: Μπαμπά, γιατί είσαι έτσι ανήσυχος? Του λέω: Παιδάκι μου, πώς να σου εξηγήσω? Του λέω: Κοίταξε να δεις, θα ψηφιστεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάτι το οποίο σαν αποτέλεσμα θα έχει δύο άντρες ή δύο γυναίκες να μπορούν να παντρευτούν και να μεγαλώσουν και ένα παιδί. Και το βλέπω στο πρόσωπό του ότι χαμογελάει, όχι κοροϊδευτικά, αλλά με έναν τρόπο ότι πώς θα γίνει αυτό. Τόσο φυσικά του βγήκε ότι είναι αφύσικο αυτό που ακούω. Του λέω: Έτσι, παιδάκι μου, αφύσικο είναι, γι' αυτό είμαι στεναχωρημένος. Και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση το ότι μια αθώα ψυχή αντιλαμβάνεται τι είναι το σωστό και τι όχι. Οπότε επιβεβαιώνει και τη δική μου άποψη ότι μάλλον δεν σφάλω σε αυτό που σκέφτομαι. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις αξίες μας, αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που θεωρούμε φυσιολογικά, αυτά που μας έχουν διδάξει και για αυτά για τα οποία είμαστε περήφανοι. Γιατί εμείς είμαστε περήφανοι και για τους προγόνους μας και τους γονείς μας και τους παππούδες μας και τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουν δώσει ακόμα και το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Επειδή είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι στιγμές για την Ελλάδα και την αυριανή Ευρώπη, θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι αν θέλουμε να μην αφανιστούμε, γιατί περί αφανισμού πάμε. Άμα θέλεις να δείξουμε δηλαδή το τι συμβαίνει με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια εκπομπή από μόνη της. Και αυτό υπάρχει λόγος που συμβαίνει. Να πιάσουμε ένα απλό παράδειγμα, την ανεργία. Ακούμε στελέχη της κυβέρνησης να μιλάνε ότι η ανεργία έχει πέσει σε σχέση με το 23 και αναφέρονται σε ποσοστά. Όποτε τους συμφέρει μιλάνε για ποσοστά, όποτε τους συμφέρει μιλάνε με πραγματικούς αριθμούς. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Αλλά ο κόσμος δεν έχει το χρόνο να κάτσει αυτό που ακούει, να το διασταυρώσει και να δει αν ακούει την αλήθεια ή όχι από το στόμα των υπευθύνων. Ενώ η Eurostat, που είναι η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρώπης, άμα ψάξει κάποιος θα καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι σε διπλάσιο ποσοστό ανεργίας από οποιαδήποτε άλλη της Ευρώπης σε όλες τις βαθμίδες. Και στους άντρες και στις γυναίκες και το κυριότερο σε ηλικίες μέχρι 25 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πολύ σοβαρό, δυναμικό, το έτοιμο να δουλέψει, να μοχθήσει, να παράξει, το χάνουμε από την Ελλάδα. Φεύγει στο εξωτερικό, πάει να σε διοδρομήσει εκεί, που αυτό έχει και άλλα συνεπακόλουθα. Πού θα κάνει την οικογένειά του αυτός ο άνθρωπος, εκτός Ελλάδας? Πώς θα μεγαλώσουμε σαν έθνος? Τα περισσότερα ζευγάρια, αν θα κάνουν ένα παιδί, που το σκέφτονται, φαντάζομαι πόσο περισσότερο σκέφτονται για να κάνουν δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Το λεγόμενο brain drain, λοιπόν. Ναι, που θα έπρεπε όμως να είναι από τα βασικότερα, από τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης, να ανθίσει το έθνος. Δηλαδή να κάνουν νέες μητέρες παιδιά, και όχι δύο, με τα δύο, ισοφαρίζεις αυτό που είσαι. Θα φύγω εγώ αύριο μεθαύριο με τη γυναίκα μου και έχω αφήσει δύο παιδιά. Είμαστε ίσα βαρκά, ίσα πανιά η Ελλάδα. Παραπάνω θέλει. Τρίκεται, μάλλον. Βέβαια η κυβέρνηση δείχνει να έχει προτεραιότητα το δημογραφικό. Με ποιον τρόπο? Με κάποια μέτρα, με το Υπουργείο Οικογένειας, με κάποια μέτρα που λαμβάνονται. Ποιο Υπουργείο Οικογένειας βγήκε η Γενική Γραμματέα, γιατί το διάβασα αυτό πρόσφατα.
δεν θυμάμαι το όνομά της, καλή της ώρα, και αναφέρει μέσω πλήν σαφώς ότι τα πολλά παιδιά στη μητέρα κάνει κακό στην καριέρα της. Δηλαδή αυτό ήταν το πόρισμα και λέω, κάνω το σαφόν και λέω, δεν διαβάζω καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να εξηγήσω τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, και το δύστυχο επίσης είναι ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε ίδιες λέξεις εννοώντας διαφορετικά πράγματα. Γιατί έχω ακούσει και έναν συνυποψήφιο άλλου κόμματος να βροντοφωνάζει ότι αυτό που πρεσβεύει είναι η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Σίγουρα όμως εννοεί κάτι πολύ διαφορετικό, ίσως και αντίθετο από αυτό που φωνάζουμε εμείς. Δηλαδή και εμείς φωνάζουμε και θα αγωνιστούμε για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, αλλά εννοώντας κάτι πολύ διαφορετικό από αυτούς. Η δική τους πατρίδα είναι μάλλον με ανοιχτά σύνορα. Αυτό έχουν δείξει. Η θρησκεία τους είναι μια απλή θρησκεία. Εμείς έχουμε πίστη, βιωματική. Οπότε δεν μπορώ να την εργαλειοποιήσω όπως ακούω το βίωμά μου. Είναι βίωμά μου. Το πιστεύω, δεν θρησκεύομαι. Και επίσης η οικογένεια. Εμείς εννοούμε την οικογένεια, την παραδοσιακή. Άντρας, γυναίκα, πατέρας, μητέρα, παιδιά. Αυτοί εννοούν δύο άντρες, δύο γυναίκες και όσα παιδιά θέλουν. Αλλά πώς, με παρένετε τη μητέρα, πώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από ετερόφιλα ζευγάρια για να υιοθετήσουν παιδιά. Δηλαδή, και η προσφορά είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα, πώς θα αποκτήσουν, με παρένετε τη μητέρα, να ανοίξουμε κουβέντα γι' αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε τις μητέρες, τη σκεύος, τι, θα πληρώνεται για να γεννάει. Καλά, αυτό είναι. Νομίζω ζούμε σε εποχή του παραλόγου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Οπότε, όλα αυτά, συγγνώμη, με κάνανε να σηκωθώ από τον καναπέ. Δηλαδή, στο που καναπέ. Το πιο εύκολο ήταν να κάθομαι να παρακολουθώ μέσα από μία οθόνη. Να σχολιάζουμε τη γυναίκα μου και να γυρνάω πλευρό. Δεν με αφήνει η συνείδησή μου πλέον να το κάνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είμαι έτοιμος, οτιδήποτε μου ζητηθεί από την Νίκη, να μπορέσω να το υπερασπιστώ και να αγωνιστώ μέχρι πτώσεως. Νίκο, η Νίκη είναι συνυφασμένο κόμμα κίνημα, όπως έλεγε, πες το, με τη θρησκεία. Ναι. Θα ήθελα να μου μιλήσεις γι' αυτό. Θεωρείς ότι χρειάζεται η πίστη, το βίωμα αυτά να έχει κάποιο τύπου έτσι πιο δυναμική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο? Κοίταξε να δεις κάτι. Εμείς, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στη Νίκη, μας ενώνει κάτι. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό πράγμα στη ζωή μου και χαίρομαι γι' αυτό. Εμάς μας ενώνει πρώτα απ' όλα ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Έχω φίλους από το σχολείο. Όταν σταμάτησα στο σχολείο, άρα το κοινό μας ενδιαφέρον, πάψαμε να είμαστε και φίλοι. Είχα φίλους από το στρατό. Μας ένωνε ο στρατός. Πάψαμε να κάνουμε τη θητεία μας, κάναμε λίγο παρέα μετά, αλλάξαν οι δρόμοι μας. Όταν έναν άνθρωπο τον ενώνει κάτι τόσο μεγάλο, το οποίο το πιστεύει, ο άλλος δεν πιστεύει καν ότι υπάρχει, όμως το πιστεύω, το πιστεύεις και εσύ, για όσοι το πιστεύουμε, θα είμαστε ενωμένοι. Λοιπόν, άρα, η θρησκεία που επικαλούνται κάποιοι ότι εμείς εργαλειοποιούμε ή όχι, είναι λάθος και μόνο σαν έκφραση. Εμείς, αυτό που πιστεύουμε, όταν μας γίνεται ερώτηση, δεν θα το αρνηθούμε. Και οφείλουμε να το κάνουμε. Άρα, ναι, είναι καλό αυτό που με ρώτησες, γιατί εμείς, πώς να σου το πω, λέει κάποιος, έχω καινούριος όρος για αυτός, να μην μας ακούει ο κύριος Μπαμπινιώτης μόνο, χριστιανόμετρο. Ποιο χριστιανόμετρο? Αν υπάρχει, λοιπόν, είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ακολουθείς το Ευαγγέλιο, είσαι και καλός χριστιανός. Δεν το ακολουθείς, είσαι λιγότερο. Ας μας πούνε, λοιπόν, αυτοί που μας κατηγορούν εμάς για ντεμέκ χριστιανούς, κατά πόσον ακολουθούν αυτό που υποτίθεται διαβάζουν και είναι το ιερότερο βιβλίο. Εμείς δεν θα κρύψουμε στην Ευρώπη, δεν θα πάμε βέβαια εκεί για να κάνουμε κατήχηση σε κανέναν, αλλά πορευόμαστε και θέλουμε να είμαστε πρώτα άρεστοι σε αυτό που πιστεύουμε και αν τα καταφέρνουμε εκεί, να ξέρεις ότι το εύκολο είναι να είμαστε και στους ανθρώπους. Έχει λογική. Αντιληπτό. Αντιληπτό. Νίκο, μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες από τις αρχές αυτές που πρεσβεύεται μεταξύ αυτών και τη θρησκεία για το Ευρωκοινοβούλιο και την τάση που υπάρχει, αν θες βάλει και τη woke agenda μέσα που είπες, ίσως να είναι κάτι το οποίο να μην πω θα ξενίζει αύριο μεθαύριο που θα είναι η Νίκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν μη τι άλλο, κάποιοι θα το πούνε γραφικό, κάποιοι θα πούνε ότι δεν ταιριάζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς φαντάζεσαι τις δραστηριότητες του κόμματος και πιθανότατα και θα σου απαντήσω. Είπες κάτι πολύ ωραίο. Θα σου πω ότι θα έπρεπε γραφικό να μας φαίνεται η εκπροσώπηση της Ιρλανδίας στην Eurovision. Δηλαδή, επειδή είναι το άκρο, το πιο άκρο δεν γίνεται. Δηλαδή, κάνανε μια τελετή
σε μια διοργάνωση μουσικής, τέλος πάντων σατανιστική ξεκάθαρα, η Ιρλανδία, και δεν ακούστηκε και τίποτα, ενώ θα έπρεπε να το καταγγείλει πρώτη η Ελλάδα, τέλος πάντων, παρόλα αυτά την ψήφισε, της έδωσε και 7, ούτε ξέρω, απλά το άκουσα, δεν παρακολουθώ Eurovision. Πώς θα φαινόταν, δηλαδή, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο χριστιανικό. Τέλος πάντων, εμείς δεν πάμε όμως εκεί, να το επαναλάβω και να είναι ξεκάθαρο αυτό, για να κατηχήσουμε κανέναν. Έτσι. Εμείς απλά έχουμε την πίστη μας και θέλουμε να είμαστε έντιμοι όπως είμαστε, αγνοί και καθαροί. Και αυτό θα έχουμε εκεί. Να ξέρεις ότι επειδή το πιστεύουμε ότι θα είμαστε στην Ευρωβουλή, ήδη. Οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Εμείς. Καλά, μην τις πιστεύεις τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Αν ξέρεις κάτι περισσότερο, ευχαριστώ. Θα το αναφέρω. Μόλις τελειώσω αυτό, εννοείται και θα σου πω. Ήδη λαμβάνονται πάρα πολλά βιογραφικά, γιατί στείνονται ήδη οι ομάδες που θα πλαισιώσουν όποιο πρόσωπο πάει στην Ευρωβουλή από τη Νίκη. Κατατισμένα πλήρως, δεν νομίζω να υπάρξει άλλος ευρωβουλευτής που θα έχει καλύτερη ομάδα από αυτή που θα έχει κάποιος της Νίκης. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε θα ασκήσουμε πολιτική, θα είμαστε στις επιτροπές αυτές που μπορούμε και θα θέλουμε πάντα το καλό της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας, με προτεραιότητα πάντα τον Έλληνα, για αυτόν που είμαστε περήφανοι τον Έλληνα. Όχι αυτόν που θέλουν να δημιουργήσουν. Σύμφωνοι με τις παραδόσεις μας και τη συνείδησή μας ανεπαυμένη. Λοιπόν, επειδή αναφέραμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, εμάς, ξέρεις, δεν τολμούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ούτε να μας πιάσουν στο στόμα τους. Καλύτερα, δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν μπορεί και λιγότερο από όσο είχε πάρει η Νίκη στις εθνικές εκλογές, και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Γιατί, άμα διαβάσουν κάποιες έρευνες, δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει πιο συσπειρωμένο κοινό που το έχει ψηφίσει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Η Νίκη είναι η πρώτη που έχει τις λιγότερες απώλειες ψηφοφόρων. Που σημαίνει ότι καλός ή κακός, το ποσοστό που είχαμε στις εθνικές ξεκινάμε σαν βάση. Έπειτα είναι η απλή λογική, η δική μου τουλάχιστον. Και διόρθωσέ με. Λέει το εξής, ότι έναν να φέρω, που μπορώ να τους φέρω και το ξέρω ότι θα με στηρίξουν, αμέσως αν το κάνουν και οι υπόλοιποι αυτό, θα διπλασιαστεί το ποσοστό μας. Τόσο απλά. Άρα μιλάμε για ένα διπλάσιο ποσοστό από τις εθνικές και έχει ο Θεός. Να ξέρεις. Η Νίκη Μαλίθη, όπως είπαμε, πολύ ξαφνικά και κατευθείαν έπιασε ποσοστά που δεν τα έχει προβλέψει κανείς. Θεωρείς ότι αυτό συμβαίνει διότι εκφράζει μια τάση της κοινωνίας η οποία ήταν, να το πω χωρίς φωνή, μέχρι τώρα εξού και αυτή η επιτυχία, γιατί όντως για επιτυχία πρόκειται. Καλά, καταρχάς. Αυτό θα φάνηκε στις εκλογές, βέβαια, τώρα τις επόμενες. Το πρώτο θαύμα έχει γίνει. Και το πρώτο θαύμα είναι ότι η Νίκη μπήκε στη Βουλή. Αν ανατρέξει κανείς και παλιότερα σε υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν θα βρει ποτέ κανένα κόμμα. Ποτέ δεν γίνεται. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μπήκε κόμμα το οποίο το απαρτίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική ποτέ ξανά στο παραμικρό. Λοιπόν, ένα είναι το θαυμαστό αυτό. Άρα, εκ θαύματος, γιατί εμείς πιστεύουμε στα θαύματα, η Νίκη μπήκε στη Βουλή. Αν εμείς λοιπόν μείνουμε ενωμένοι, θα απολαύσουμε και το δεύτερο θαύμα που θα είναι το βράδυ των εκλογών. Λοιπόν, μας αρέσουν τα θαύματα, τα πιστεύουμε και θα τα ζήσουμε. Εφόσον εκλεγείς, με ποιους τομείς θα ασχοληθείς στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ποια επιτροπή θα ήθελες να μπεις και ποιες θα είναι προτεραιότητες. Κατά τα ψέματα, αν ακούσεις κάποιον να σου πει ότι μπορεί να ασχοληθεί πάνω από τρεις επιτροπές, είναι φύση αδύνατο. Εντάξει. Αυτές που θα επιθυμούσα εγώ περισσότερο είναι σίγουρα με αφορά ο πολιτισμός και θα το εξηγήσω γιατί. Σίγουρα. Είναι έκδηλο, είναι ο τομέας άλλωστε. Ξέρεις όμως κάτι, το ακούει κάποιος και νομίζει ότι είναι κάτι έτσι ελαφρύ. Δεν είναι καθόλου, γιατί αυτά, ο πολιτισμός έχει αποτελέσματα μέσα στην κοινωνία. Θα σου δώσω πάρα πολύ σύντομα, για να μην καθυστερούμε. Βλέπουμε σύριαλ να γυρίζονται και να προβάλλονται καθημερινά στην τηλεόραση. Αν καταλάβουμε τι είναι αυτά που μας προβάλλουν και δουλεύουν υποσυνείδητα μέσα μας, βρίσκουν εφαρμογή την επόμενη μέρα μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, γιατί έχω επιλέξει να μην συμμετέχω σε σύριαλ ελληνικά. Γιατί αυτά που με καλούν να κάνω δεν με βρίσκουν σύμφωνο στην ηθική μου. Δηλαδή, πώς θα κερατώσεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Πώς θα κλέψεις τον ένα. Δηλαδή, όλο ίδια, μια ηθική ανήθικη, η οποία εμείς καθόμαστε με popcorn κάθε μέρα, το βλέπουμε σε όλα τα σύριαλ, δεν θα βγει αυτό στην κοινωνία. Το ίδιο γίνεται και με τη μουσική. Άρα, έχεις αρνηθεί ρόλους. Δεν θέλω να συμμετέχω σε τέτοια σύρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω στο παιδί μου. Δεν μπορώ να το πρωταγωνιστήσω. Δεν μου αρέσει. Όχι, ιδιαίτερα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δηλαδή που αρνείται να παίξει γιατί δεν του αρέσει ο ρόλος, διότι περνάει αυτά που δεν περνάει.
ξέρω, δεν είμαι ο καλύτερος ηθοποιός που υπάρχει και οπότε δεν μου άρεσε ο Σερβετάλης να μπορώ να επιλέξω τι θα κάνω, να παίζω τον Ντοστογεύσκη και να μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Αυτά που θα μπορούσα να υπηρετήσω εγώ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέμα παρουσιαστικού, θέμα υποκριτικού ταλέντου, περιορισμένου. Είμαι για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα εμένα δεν με αντιπροσωπεύουν και επειδή έχω να απολογηθώ στα δυο μου παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι σε κατάλληλη ηλικία για να μπορέσω να τους εξηγήσω γιατί ο μπαμπάς τους φυλάει μια άλλη γυναίκα εκτός της μητέρας τους. Σε αυτή την ηλικία που είναι, λοιπόν, δεν μπορώ να το καταφέρω κάτι τέτοιο, οπότε συνειδητά και από επιλογή δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτά. Λοιπόν, οπότε ο πολιτισμός, να ξέρεις, το τι προάγουμε σαν πολιτισμό, σαν χώρα, το βλέπουμε αύριο στην κοινωνία μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Δηλαδή, και εγώ άντρας είμαι και αγόρι υπήρξα. Και ζωηρό αγόρι. Και είχα και παρέες και στο σχολείο και σε όλα. Εντάξει, δεν σφαζόμασταν. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στην εποχή αυτή είναι άνω ποτάμων. Δηλαδή, δεν υπάρχει εξήγηση. Η εφηβική εγκληματικότητα, λες. Ναι, και δεν συμβαίνει μόνο στην πρωτεύουσα. Το βλέπεις ότι συμβαίνει και σε επαρχίες. Και λες, πού θα πάει αυτό. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό, για να ακούσω ένα μέτρο. Θέμα προτύπων, έτσι. Προφανώς. Προφανώς, ποια είναι τα πρότυπα. Και θα σου πω κάτι, γιατί το έθεσα και σε μια αγαπημένη μου παρουσιάστρια σε ένα κανάλι μεγάλης εμβέλειας. Να σου πω κάτι, Ελένη μου, τη λέω. Έχει αποδειχθεί, γιατί έγινε η δοκιμή, να προβάλλουμε σε σειρά τηλεοπτική το βίο ενός Αγίου. Και αναφέρομαι στην τηλεοπτική. Στον Άγιο Παΐσιο, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Και λίγο αργότερα, λέω, προβλήθηκε και η ζωή ενός Αγίου σε ταινία, η ζωή του Αγίου Νεκταρίου, η οποία και πάλι έσπασε στα ταμεία. Εν μέσω COVID ήταν εκείνη η εποχή. Λοιπόν, γιατί δεν ξαναέγιναν τέτοιες παραγωγές, οι οποίες ήταν προσοδοφόρες. Δηλαδή, και επιχειρηματικά να το δω μόνο. Έτσι, είμαι παραγωγός και το βλέπω επιχειρηματικά. Δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν πειράζει, με ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα. Είδα ότι αυτό αποφέρει χρήματα. Γιατί κάνουμε άλλο ένα τέτοιο. Και η απάντηση ήταν ότι έχετε να προβάλλουμε μόνο τέτοιου είδους σειρές και έργα. Κάτσε, τους λέω. Εδώ μιλάμε για ένα και άλλο ένα. Δεν περισσεύουν κιόλας. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά συναξάρια. Συναξάρια είναι η βία των Αγίων, η οποία είναι όχι θαυμαστά απλά. Δηλαδή, αν ψαρώνουμε, συγγνώμη για την έκφραση, με τον Σούπερμαν και τον Μπάτμαν, που να διαβάζουμε να δούμε τι κάνουν οι Άγιοι με τη χάρη του Θεού. Τέλος πάντων. Αν λοιπόν το σκεφτείς αντίθετα, που δεν είμαι υπέρ αυτού, έτσι. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας. Της κριτικής σκέψης βασικά. Αλλά αν γινόντουσαν λίγο περισσότερα τέτοιου είδους έργα, τα οποία δεν είναι μυθοπλασία και είναι και πραγματικά γεγονότα, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργούσε η συνείδηση του καθενός και μπορεί να έβλεπες ένα λίγο θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία μας. Λοιπόν, οπότε ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ελλάδα δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή προάγει πολιτισμό. Έχουμε να καυχόμαστε και να χαιρόμαστε μόνο για τις επιτυχίες των ομάδων, των αθλητικών στην Ευρώπη. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Ένας τομέας θα ήταν αυτός. Ο άλλος τομέας θα ήταν, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ας πούμε, η ζωή στην Ήπεθρο, που έχει μεγάλο έθρος. Δηλαδή, γιατί το Αίγιο είναι ένας τόπος ο οποίος ασχολείται οι περισσότεροι με τη γεωργία, με την κοινοτροφία, απλοί άνθρωποι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ανέβει όλο αυτό στην Ελλάδα, γιατί μπορεί. Βέβαια, ζούμε σε μια περίοδο που είναι και όλη η Ευρώπη σε τέτοια πτώση. Είδαμε και το χειμώνα πώς τις διαμαρτυρίες σε μεγάλα κράτη όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, οι αγρότες είχαν ξεσηκωθεί, κοντεύανε, τουλάχιστον εκείνοι αντέδρασαν οι δικοί μας, καμία αντίδραση δυστυχώς. Και η απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φταίει. Συμφωνούμε ότι φταίει. Και ποια μέτρα πάρθηκαν για να αλλάξει αυτό? Δεν αλλάξει τίποτα. Τα γεωργικά προϊόντα στο ταβάνι, δικαιολογία ότι είναι ακριβά τα καύσιμα, ακριβό το ένα, ακριβό το άλλο. Εντάξει, ωραία, όλα ακριβά. Και τι θα κάνουν? Θα παρατήσουμε. Και ο τρίτος τομέας. Απλά, καλά, σίγουρα και ο τουρισμός και της Ελλάδας και αυτά, αλλά θα ήθελα να σου πω κάτι. Επειδή, επαναλαμβάνω, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτά θα μου άρεσαν εμένα. Εγώ όμως δεν ήρθα εδώ για να κάνω αυτό που θα μου άρεσε και αυτό που θα ήθελα στη νίκη. Είμαι έτοιμος ό,τι μου ζητηθεί να προσπαθήσω. Με όλες μου τις δυνάμεις να το υπηρετήσω. Έχω όρεξη και θα το διαβάσω και θα προσπαθήσω και η ομάδα που θα. Τώρα μιλάμε υποθετικά, αν θα είμαι εγώ έτσι. Που θα είμαστε παρέα, θα είναι σίγουρα η καλύτερη δυνατή. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχουμε μόνο όρεξη να κάνουμε περήφανους, πραγματικά να καμαρώνουν
όλους αυτούς που μας στήριξαν και μας ψήφισαν. Και θα είναι πολύ. Θεωρείς λοιπόν ότι η δράση σας, επειδή πολλοί κόσμος δεν πιστεύει στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν θεωρείται ότι τον αφορά οι ευρωεκλογές, πιστεύεις ότι η δράση σας εκεί θα μπορεί να φέρει από το αποτέλεσμα, ας πούμε, για τα θέματα που συζητήσαμε εδώ στην Ελλάδα? Ο πιο απλός άνθρωπος αυτή τη στιγμή, και θα τον δικαιολογήσω, είναι να φαντάζεται ότι η νίκη με έναν, δύο και μάξιμου τρεις ευρωβουλευτές θα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχει φωνή. Τουλάχιστον θα αναπαύεται ο Έλληνας, ο ψηφοφόρος, ότι ακούστηκε αυτό που πρέπει. Εμείς θα είμαστε εκεί με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν θα σιωπήσουμε, ούτε θα αλλάξουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία ευρωομάδα. Γιατί σημεία είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν μπορούμε να ταυτιστούμε σε τίποτα. Το άλλο είναι που είναι η ελληνική λύση. Πάλι δεν μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί υπάρχουν και εκεί κόμματα τα οποία είναι άκρα δεξιά. Το άλλο είναι η άλλη ευρωομάδα, εκεί που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι απέχουμε έτη φωτός σε πολλά πράγματα. Οπότε θα προτιμήσουμε να μην μπούμε σε καμία ευρωομάδα με κόστος. Το κόστος μπορεί να είναι και οικονομικό και σε χρόνο ομιλίας τοποθετήσεων του ευρωβουλευτή μας. Αν βρεθεί κάποιο άλλο κόμμα, και πολύ πιθανόν ένα της Ρουμανίας, που να ταυτιζόμαστε σε απόψεις και αξίες, θα συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταψηφίζουμε το οτιδήποτε προτείνεται για την Ελλάδα και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος ότι είναι για το αντικειμενικό καλό. Έτσι. Εντάξει, δεν πάμε εκεί για να λέμε σ' όλα όχι. Προφανώς. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξεις την κάμερα 3 και να πεις στους υποψήφιους ψηφοφόρους για ποιο λόγο να επιλέξουν το κόμμα της νίκης και σένα για τις ευρωεκλογές. Το κόμμα της νίκης κάνει μια πραγματικά αγνή, καθαρή προσπάθεια για την Ελλάδα που μας αξίζει, στην Ευρώπη που θέλουμε όμως. Είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης που αναγνωρίζει, σέβεται το κάθε κράτος, έθνος ξεχωριστό και δεν θα θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι κάποιων δυνατών κρατών οι οποίοι αποφασίζουν για τις μοίρες όλων και εμείς απλά πηγαίνουμε από πίσω τους. Τώρα, όσον αφορά αν θα ήθελε κάποιος να ψηφίσει εμένα, θα με γνωρίζει προφανώς από την τηλεόραση το πιο πιθανό, και τα τελευταία χρόνια ό,τι έχει ακούσει από εμένα σήμερα ή σε κάποιες πρόσφατες συνεντεύξεις, ξέρει ότι τα ίδια λέω και πιστεύω εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχω αρνηθεί τίποτα, ούτε έχω αλλάξει. Τα πιστεύω μου είναι αυτά. Αγαπάω την πατρίδα μου και φυσικά την οικογένειά μου. Αλλά η οικογένειά μου δεν περιορίζεται μόνο στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Σέβομαι όλες τις οικογένειες των Ελλήνων. Από το λαό έρχομαι και θα κάνω το καλύτερο δυνατό, αν μου δοθεί η ευκαιρία, για να ξαναγίνει ο Έλληνας περήφανος, με την καλή έννοια, και να καμαρώνει που είναι Έλληνας στο εξωτερικό όταν βγαίνει. Την πατρίδα μας αγαπάμε, μας έχουν κατηγορήσει και γι' αυτό. Δεν πειράζει, χαιρόμαστε. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία στον αγώνα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.